Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα ξεκινώντας και από το βήμα της Βουλής να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή στο Μενίδη από μια αδέσποτη σφαίρα. Λόγω της ανθρώπινης διάστασης που έχει αυτό το τραγικό γεγονός, δεν θα ήθελα σήμερα να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τώρα, όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη, θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι έχουμε επισημάνει εγκαίρως σε αυτήν την αίθουσα πως η συμπολίτευση περιφρονεί συστηματικά τη Βουλή των Ελλήνων. Είχα πρόσφατα την ευκαιρία να επισκεφθώ τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, και να τον ενημερώσω για το θέμα αυτό. Σας τα είπαμε όταν έπρεπε. Τίποτα όμως φαίνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει μια κυβέρνηση που δεν έχει τη στοιχειώδη πολιτική εντυμότητα, που δεν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, που δεν δείχνει τον παραμικρό σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στους κανόνες του Κοινοβουλίου. Υπουργοί που μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, στην ολομέλεια της Βουλής, έλεγαν άλλα, δεν τρέπονται σήμερα να βάλουν την υπογραφή τους σε τροπολογίες που έχουν πάνω τη σφραγίδα εκπρόθεσμος και που κατατίθεται συνήθως σε νομοσχέδια τελείως άσχετα. Τροπολογίες που αναδιατυπώνουν προαπαιτούμενα για τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία, κύριε Υπουργέ, υποτίθεται ότι είχε κλείσει, αλλά φαίνεται ότι ανοιγοκλίνει κάθε εβδομάδα. Και αναρωτιέμαι αν είναι ακριβές αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Σημαένιος, μιλώντας πριν, ότι σας ζητήθηκαν πρόσθετα προαπαιτούμενα μετά την ψήφιση του τέταρτου μνημονίου. Θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσετε επ' αυτού. Όπως υποτίθεται ότι είχε κλείσει φυσικά και το θέμα του χρέους, αλλά και το ζήτημα της ένταξης της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση. Φυσικά το έχετε ξανακάνει. Τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια την τελευταία στιγμή έχετε ξαναφέρει. Πολλές φορές. Έστω κι αν, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, το γνωρίζετε καλά, το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Όπως απαιτεί το Σύνταγμα, και μάλιστα επί ποινή ακυρότητας, να βρίσκονται οι συνταξιοδοτικές διατάξεις σε ειδικό νομοσχέδιο. Και κάθε νομοσχέδιο να συνοδεύεται από ειδικές νόμες και εκθέσεις. Αλλά, να εισάγεται δημοσιονομικού χαρακτήρα τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς συνθήκης για την αλία, για τα ψάρια, αυτό δεν το έχετε ξανακάνει. Πέρα από την κακοποίηση των θεσμών, που είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, υπάρχει και το στοιχείο του γελίου. Ή μάλλον θα υπήρχε το στοιχείο του γελίου, αν δεν προσβάλλατε με τόσο βάναυσο τρόπο τη θεσμική τάξη, αλλά και την νοημοσύνη των πολιτών. Φυσικά, όλα αυτά σας είναι γνωστά. Από ποιον όμως προσπαθείτε να κρυφτείτε άραγε? Από την κοινωνία? Μα αυτή σας βλέπει, κύριε Υπουργέ. Όσο κι αν εδώ πέρα, στην προηγούμενη συζήτηση, μας είπατε ότι η κοινωνία βλέπει Survivor και όχι Βουλή. Αναφέρθηκα ήδη στο στοιχείο του γελίου. Δεν θα επανέλθω. Ούτε θα σχολιάσω το πώς χειρίζεστε την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Είπατε όμως στους βουλευτές σας ότι θα ψήφιζαν τα μέτρα ώστε να πάρετε τη συμφωνία για το χρέος. Και τώρα τους ξαναφέρνετε εδώ πέρα για τροπολογίες με προαπαιτούμενα που έρχονται μετά την αξιολόγηση που υποτίθεται ότι είχε κλείσει. Και ενώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχετε πάρει καμία συμφωνία για το χρέος. Όπως είπα ήδη, η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει, ανοιγοκλίνει. Τα προαπαιτούμενα έρχονται πριν και ξαναέρχονται μετά. Γράφονται και διορθώνονται διαρκώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Παίρνετε ό,τι σας δίνουν και κάνετε τελικά ό,τι σας ζητούν. Σε μια διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχετε, απλώς παρίσταστε. Σε μια διαπραγμάτευση όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήρια που δυστυχώς δεν αφορούν τη χώρα μας. Με κριτήρια που αφορούν
και υπηρετούν τις πολιτικές συγκυρίες σε άλλες χώρες, καθώς και τις προτεραιότητες των διεθνών οργανισμών που εμπλέκονται στο ελληνικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτυχία της κυβέρνησης περιγράφεται με τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θυμίζω για άλλη μια φορά στην Εθνική Αντιπροσωπεία τι μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βλέπω ότι απουσιάζει και από τη σημερινή συζήτηση. Είχε ορίσει ο κύριος Τσίπρας τότε τρεις στόχους. Θυμίζω, πρώτον, το κλείσιμο της αξιολόγησης. Δεύτερον, την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και τρίτον, τη ρύθμιση του χρέους. Η κυβέρνηση έχασε και τους τρεις αυτούς στόχους. Και μαζί χάνει και η χώρα και πάει να χαθεί οποιαδήποτε θετική προοπτική για την οικονομία. Διότι η τραγική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι αυτή που βύθισε και πάλι την οικονομία στην ύφεση. Θυμίζω ότι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία προέβλεπε πριν από λίγους μήνες ρυθμό ανάπτυξης για το 2017 2,7%, τον έχει ήδη αναθεωρήσει στο 1,8%. Και όσα, κατά κανόνα αισιόδοξος στις προβλέψεις του για τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας, προβλέπει, κύριε Υπουργέ, ανάπτυξη 1,1% για το 2017. Αυτό είναι το κόστος της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Και βέβαια, δεν χρειάζονται νούμερα, διότι οι πολίτες ζουν την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, είναι εγκλωβισμένοι στο φόβο και στη φτώχεια. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης. Το δεύτερο μεγάλο στόχο που είχε θέσει ο κ. Τσίπρας. Μοιάζει δυστυχώς και αυτός να απομακρύνεται. Υπενθυμίζω ότι έπρεπε να είχαμε μπει στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης από το πρώτο εξάμηνο του 2015 και θα είχε συμβεί αυτό εάν δεν είχε μεσολαβήσει η δικιά σας κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε να μπούμε τώρα και μακάρι να τα καταφέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο θεωρούσαμε σε αυτή την αίθουσα, κύριε Υπουργέ, ως δεδομένο πριν από λίγες εβδομάδες και απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα να δανειστεί από τις αγορές με λογικά επιτόκια, σήμερα είναι ζητούμενο. Και μάλιστα φαίνεται εξαιρετικά επισφαλές, ειδικά αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία για το χρέος που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει στη διάθεσή της μια έκθεση βιωσιμότητας για να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και φυσικά, μιας και μίλησα για χρέος, στο ζήτημα χρέους αποκαλύπτεται όλος ο οπορτουνισμός της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ξεχνά μόνιμα να μας πει ότι η ίδια συμφώνησε το Μάιο του 2016 ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη διευθέτηση του χρέους θα πάρθουν μετά το τέλος του προγράμματος και αν είναι απαραίτητο. Αυτό υπογράψατε, κύριε Τσακαλώτο, στην απόφαση του Eurogroup. Και αφού χάσατε χρόνο και τελικά χάσατε πλήρως τον έλεγχο της διαπραγμάτευσης, σηκώσατε μόνοι σας ψηλά το θέμα του χρέους. Γιατί, ως άλοθη στους βουλευτές σας, για να έρθουν να ψηφίσουν τα μέτρα. Ψήφισαν το 4ο μνημόνιο και σήμερα είμαστε πάλι εδώ. Για προαπαιτούμενα που έρχονται ως τροπολογίες. Όσα μέτρα λιτότητας και αν πάρετε, όσα προαπαιτούμενα και να φέρετε εκ των υστέρων με τροπολογίες, η χώρα δεν σταματά να πληρώνει τα 2,5 χρόνια παραμονή σας στην εξουσία. Διότι έχετε την εξουσία, συχνά μάλιστα κάνετε κατάχρηση εξουσίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν κυβερνάτε. Τι μας είπε πρόσφατα ο κύριος Κουρλέτης, να σας το θυμίσω. Ζούμε σε συνθήκες διαρκούς πολιτικής ήττας. Λες και είναι το πρόβλημα της χώρας η δικιά σας πολιτική ήττα. Θα ρωτούσα λοιπόν τον κύριο Τσίπρα αν ήταν εδώ πέρα. Ρωτώ εσάς, κύριε Υπουργέ. Αφού έχετε ιτηθεί από τα γεγονότα τα οποία εσείς δημιουργήσατε με τα ψέματα και τα λάθη σας, παραδώστε την εξουσία στο λαό. Αυτός είναι κυρίαρχος. Κάντε εκλογές και δώστε τη δυνατότητα στο λαό να αποφασίσει. Και τώρα, έτσι κι αλλιώς τώρα, υπάρχει χρόνος. Μέχρι τις εκλογές στη Γερμανία
δεν θα ληφθεί καμία απόφαση ούτε για το χρέος, ούτε δυστυχώς για την ποσοτική χαλάρωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον υπουργό σας ρωτήστε, όχι εμένα. Τον κύριο Τσακαλώ το ρωτήστε, όχι εμένα. Εμένα ρωτάτε, δεν τρέπεστε να ρωτάτε εμένα. Έχετε κοροϊδεύσει τον ελληνικό λαό. Έχετε κοροϊδεύσει τον ελληνικό λαό. Και έχετε το θράσος να ρωτάτε εμένα. Τον κύριο Τσακαλώ το ρωτήστε τι του λέει ο κύριος Σόιμπλε στο αυτή. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είπα στον κύριο Σόιμπλε. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες εντείνεται το αίσθημα ότι η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και ο ίδιος φαίνεται προσωπικά έχει εξαντληθεί. Το χειρότερο όμως είναι ότι έχει εξαντληθεί και η κοινωνία. Και έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα αντοχής της κοινωνίας. Ένας ολόκληρος χειμώνας χάθηκε σε μια διαπραγμάτευση που φέρνει τη χώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Χωρίς ακόμα να φαίνεται λύση για το χρέος και με την οικονομία σε διαρκή αστάθεια. Δώστε λύση λοιπόν για να σταματήσει η διάλυση. Κάντε εκλογές. Διότι μόνο μέσα από τις εκλογές μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση με ορμή και αξιοπιστία αποφασισμένη πραγματικά να κάνει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Και μιας και σας είδα τόσο ενθουσιασμένους με την επικράτηση του κύριου Κόρμπιν, μάλλον την πολύ καλή απόδοση έχει επικράτηση του κύριου Κόρμπιν στη Μεγάλη Βρετανία, δεν έχετε και τίποτα ιδιαίτερο να φοβηθείτε αφού αλλάζει η Ευρώπη, για να θυμηθώ αυτά τα οποία λέγατε κάποια εποχή πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Η χώρα χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια νέα κυβέρνηση που μπορεί να διεκδικήσει από τους εταίρους της να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις για το χρέος που έχουν αναλάβει από τον Νοέμβριο του 2012. Αλλά μια νέα κυβέρνηση, η οποία δεν θα μιλά μόνο για το χρέος, αλλά ταυτόχρονα θα βάλει μπροστά και τις μηχανές της ανάπτυξης, θα φέρει επενδύσεις, θα δημιουργήσει δουλειές, θα ασχοληθεί και με τον παρανομαστή του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ, όχι μόνο με τον αριθμητή. Και φυσικά, μια κυβέρνηση η οποία θα ξαναβάλει την Ελλάδα στη σωστή θέση στη γεωπολιτική σκακέρα. Καθώς είναι ξεκάθαρο ότι περνάμε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, μεγάλης αναστάτωσης στην περιοχή μας. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Καλό για άλλη μια φορά τον κύριο Τσίπρα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ιεραρχήσει σωστά τις ευθύνες που του αναλογούν, που αναλογούν στο αξίωμά του. Και φυσικά να θυμίσω ότι η ιστορία μας κρίνει εκ των υστέρων, αλλά από την κοινωνία κρινόμαστε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ζουζίνας από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.